ξεκινήσαμε σήμερα. Αν τα πράγματα δεν πήγαιναν τόσο καλά χθες, το δάσος του Σεϊξού είναι ο μοναδικός μας τιμέγωνας. Είναι σε άσχημη κατάσταση, όλοι ανησυχούμε. Ευτυχώς χθες από τη μια πλευρά είχαμε άπνοια, μας βοήθησε ο Θεός, αλλά από την άλλη πλευρά υπήρχε έγκυρη κινητοποίηση από όλους, από την πολιτική προστασία, από τις πολιτικές προστασίες κάθε φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε και αυτός με 13 συνολικά οχήματα και όποιο προσωπικό είχε. Ήταν πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά, γι' αυτό καταφέραμε να έχουμε όσο να το μικρότερες απώλειες, αλλά μας χτύπησε χθες ένα επικίνδυνο καμπανάκι του τι μπορούμε να δούμε μπροστά μας και πόσο ευάλωτο, πόσο ευαίσθητο είναι το δάσος Σεϊξού. Έχετε μιλήσει με την περιφερειακή, με την περιοριστική, τα αίτια και επόμενα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Είμαστε κι εμείς δίπλα στην περιφερειακή σε κάθε προσπάθεια. Αγαπούμε κι εμείς όσο τίποτα το δάσος. Είμαστε δίπλα με όποιες δυνάμεις έχουμε. Αλλά πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι το δάσος Σεϊξού χρήζει συντήρησης, χρήζει όλες αυτές τις αναγκαίες προσπάθειες ούτως ώστε να αλλάξουν τα δέντρα, να υπάρχουν όλες αυτές οι δικλείδες ασφαλείας για να μην έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα στο μέλλον.